Την Ανάσταση χάρισαν ανήμερα της κορυφώσεως του θείου δράματος οι γονείς ενός νέου συνανθρώπου μας που έχασε τη μάχη με το θάνατο. Μέσα από τη δωρεά οργάνωση την οποία συνένεσαν, έδωσαν ζωή όχι σε έναν, αλλά σε τέσσερις συνανθρώπους μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χάρη στο σθένος που είχε η οικογένεια ενός νεαρού ατόμου, ο οποίος δυστυχώς δεν τα κατάφερε, και κατέληξε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Τέσσερις άνθρωποι, τη μέρα που ήταν ο επιτάφιος, αυτοί είχαν ανάσταση. Διότι πήραν τα όργανα του, την καρδιά, το ύπαρ και τα δύο νεφρά. Τέσσερις συνάνθρωποι μας έχουν πλέον ζωή, χάρη σε αυτή την προσφορά. Ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιδρύματος που συντόνισαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα την επιχείρηση της δωρεάς που ενέπλεξε σε μια μεγάλη αλυσίδα ζωής τρία ακόμη μεταμοσχευτικά κέντρα. Το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο της Αθήνας και ένα μεταμοσχευτικό κέντρο στο Βερολίνο. Να συντονίσει το πώς θα έρθουν, με ποια πτήση, πώς θα κινηθούν, με ποιο ασθενοφόρο, πώς θα συντηρηθούν τα όργανα κλπ. Πράγμα το οποίο έγινε με μεγάλη επιτυχία. Επίσης η ίδια ομάδα αναλαμβάνει και την ψυχολογική στήριξη της οικογένειας του εκλειπώντος. Σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης επιθυμίας για δωρεά οργάνων, η ειδική ομάδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων κινητοποιείται με ταχύτητα, προβαίνει σε σειρά εξετάσεων και συντονίζει πόσα όργανα δίνονται να σωθούν, χαρίζοντας με τη σειρά τους ζωή σε συνανθρώπους μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άρα βεβαιώνονται 100% ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Είναι σίγουρα ο ασθενής κλινικά νεκρός. Από εκεί και έπειτα, ανάλογα με το ιστορικό, το ιατρικό του ασθενούς, αποφασίζεται ποια όργανα θα δοθούν προς μεταμόσχευση, γίνονται εξετάσεις ισοσυμβατότητας, παίρνουν αίμα από τον ασθενή και στην τράπεζα, τη διεθνή τράπεζα που υπάρχει, βλέπουν πού μπορεί να μεταμοσχευτεί. Μπορεί να γίνει μεταμόσχευση σε ασθενή στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει και στο εξωτερικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν έρθει και από το εξωτερικό γιατροί. Αξίζει να σημειωθεί πως στο τέλος του περασμένου έτους η χώρα μας βρέθηκε ξανά στην τελευταία θέση στην Ευρώπη με γνώμονα τη δωρεά οργάνων. Ο Δημήτρης Αδαμίδης ρωτήθηκε για το γεγονός, επισημένοντας πως είναι μια πραγματικότητα που απαιτεί πολυεπίπεδη και συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να αλλάξει. Το πρώτο καθήκον είναι στους επαγγελματίες υγείας, δηλαδή νοσηλευτές και γιατρούς, να ενημερώνουν σωστά τις οικογένειες των ασθενών που καταλήγουν και που μπορούν να μεταμοσχευτούν τα όργανά τους. Το δεύτερο καθήκον είναι σε εσάς, στα μέσα ενημέρωσης, να προβάλλουν μηνύματα υπέρ της μεταμόσχευσης. Και το τρίτο καθήκον είναι της πολιτείας να εξασφαλίσει τις συνθήκες εκείνες για έγκαιρη, γρήγορη ταυτοποίηση της συμβατότητας των ιστών δέκτου και δότου, τις συνθήκες ασφαλούς αφαίρεσης των οργάνων και ασφαλούς μεταφοράς τους.